είναι το Κινθινό. Ναι, ναι. Είμαστε την Πελοπόννησο γι' αυτό. Α, γι' αυτό, εντάξει, καλά. Εδώ πώς βρεθήκατε. Είμαι γυναίκα μου στο Ρεβινά. Α, είσαι γαμπρός εδώ. Είμαι στρατιωτικός στη Θεσσαλονίκη και είμαι από το χωριό του Παναγιώτα του Άλφινος. Σαρκώνησε. Πήγατε και χαιρετίσματα από τη δασκάλα της Εκκλησία Τσάμι. Από την γλώσσα είναι αυτό. Ο Παναγιώτης Γιωργόπουλος που είναι αριστερός ψάρτης στη Σαλμόνη είναι ο νονός μου, νονός της Εκκλησίας. Αποσόητο βασίλειο, αποσόητο βασίλειο, εντάξει. Για να το... εσύ γιατί δεν είναι. Αφορμή και η αρχή πάντοτε να βρισκόμαστε και να ανταμώνουμε και να χαιρόμαστε και να ξεφαντώνουμε, που λέει και ο Νιόνιος, ο Σαββόπουλος, έτσι. Και βλέπετε ότι οι παρέες είναι πάντοτε κυκλωτικές, που σημαίνει ότι ο ένας είναι δίπλα στον άλλον και ο ένας απέναντι από τον άλλον, που είναι πολύ βασικό αυτό, που σημαίνει ότι ο ένας είναι συνέχεια του άλλου και ο ένας βλέπει τον άλλον. Μπορεί με το φως λίγο να είναι down, αλλά βλέπετε εμείς αλλάξαμε τα φώτα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω πολλά.
θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, έτσι πάντοτε να είμαστε μαζί. Και μην ξεχνάμε τον τόπο μας. Εγώ πολύ στηρίζομαι σε εσάς. Να ξέρετε ότι επενδύω σε εσάς, τίποτα δεν σας λέω. Επενδύω σε εσάς και περιμένω από εσάς έτσι να ανεβάσουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω τον πολιτισμό των Βρεβενών. Εκεί που είστε φίρμες, ο καθένας της πόλης που σπουδάζετε, να κάνουμε τα Βρεβενά φιρμάτα. Εκεί που είστε ο καθένας σας, έτσι πραγματικά να κάνουμε τα Βρεβενά φιρμάτα και να ανεβάσουμε παραπάνω τον πύχη. Να στη ζωή σας πάντοτε να χαίρεστε και να δημιουργείτε όμορφο παρελθόν. Και να δημιουργείτε τίποτα άλλο. Ένα δεν αρέσουν ούτε τα πολλά τα λόγια ούτε τα κηρύγματα. Μ' αρέσει να μπορώ να εκφράζομαι με τη σιωπή μου. Και έτσι η ευχή μου για αυτή τη χρονιά είναι μη λείψει το χαμόγελο από τα πρόσωπά μας. Γιατί είναι η υγεία της ψυχής. Δεν είναι τυχαίο ότι τα αντικαταθλιπτικά είναι πολύ πιο παραπάνω από τα αντιβιωτικά και από τα παψίπονα. Αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σπάσουμε αυτό το φράγμα και με χαρά, με αισιοδοξία θα παλέψουμε ο καθένας όπου βρίσκεται για να μην λείψει το χαμόγελο από τα πρόσωπα και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο και εδώ στον τόπο μας και στον μεγάλο τον τόπο, την πατρίδα μας. Και έχει ο Θεός. Και με λιγότερα ευρώ θα τα βγάλουμε πέρα. Χωρίς χαμόγελο δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα κόψουμε την πίτα, έτσι, ο τυχερός, ο ευρών το νόμισμα αμυφθήσετε πλουσιοπάροχα και μετά θα σας δώσω κάτι έτσι, ένα μικρό εμπόδιο λησμονιάς. Να το βλέπετε εδώ πέρα και μπόλικα. Θέλω, θα ήθελα έτσι να το πάρετε μαζί σας. Όπως θυμάστε και στα γράμματα που σας έστειλα, τώρα που θα φύγεις πάρε μαζί σου, τι λέει εκεί ο Κουγιουμτζής στο τραγούδι του, για φυλακτό, μυρτιά και μικροδάφνη και της φραγκουγιαλού στο δάκρυ. Δεν έχει δάκρυα, εμείς ήταν χωριές, είναι χαρούμενο, πολύ ωραίο. Αλλά μετά για surprise. Λοιπόν, καλή χρονιά, ευχαριστώ πάρα πολύ από του Μερά μέχρι τις εργατικές κατοικίες και από το Καστράκι μέχρι πάνω του υδραγωγείου. Αν είχα έτσι δύο μεγάλα χέρια σαν τυραμόλα, θα σας αγκάλιαζα όλους. Έτσι, να ξέρετε ότι είστε μέσα στην καρδιά μου, στη σκέψη μου και στη προσευχή μου. Και θέλω κι εγώ έτσι να μ' έχετε στο μυαλό σας τίποτα. Και εκεί που είστε, όχι, δεν θέλω κι εγώ τίποτα. Και εκεί που είστε, έτσι να με θυμάστε και εμάς. Να με θυμάστε και εμένα και εδώ τους υπόλοιπους. Λοιπόν, καλή χρονιά, καλά να περνάτε. Πάμε να κόψουμε την πίτα τώρα. Καμπάς, κοιτάξτε. Άντε, μπράβο, έτσι, μπράβο. Θα τα δώσετε εσείς, εγώ θα δώσω στα παιδιά τα δώρα. Εντάξει.
προσέξτε στο μάσημα, έτσι. Προσέξτε στο μάσημα, μάλλον αλλιώς θα το πω. Προσέξτε τι μασάτε. Προσέξτε τι μασάτε και πώς μασάτε. Όχι, να μασάτε, να μασάτε, να μασάτε. Στον και μονάχα, καλή χρονιά, νιώθω πολύ τυχερή που πήρε αυτό το πολύ ωραίο. Πώς είναι η σημερινή επίσκεψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκκλησία που το κάνω σε όλο αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά μας και τους ευχαριστούμε γιατί προσεγγίσουμε πολύ ωραίο τρόπο. Μάλιστα, τι έρχεσαι για τη νέα χρονιά, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Εύχομαι να είναι όλα καλά, να σταματήσει αυτή η οικονομική κρίση. Να σταματήσει η οικονομική κρίση και πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία και ευτυχία.